φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο κήπεδο της Νέας Ιωνίας και στην προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τώρα τον συνεργάτη του Σάκη Σάσαλου, τον Γιάννη Μητρούση. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εκτός από μεταγραφή ποδοσφαιριστή, είχαμε και τη δική σου προσθήκη εδώ στη Νέα Ιωνία. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε με την ομάδα και από Δευτέρα ξεκινήσαμε τη δουλειά εδώ μαζί με τον κύριο Σάσαλου. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Σάκη Σάσαλο? Μέχρι στιγμής εξαιρετική. Δεν κρύβω ότι η παρουσία του coach εδώ ήταν και ένας λόγος που επέλεξα να έρθω. Ωραία. Η Νέα Ιωνία έχει κάνει δυνατές μεταγραφές, λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα και στόχος είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στόχος είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Τώρα, άμα αυτό προφανώς θα μας φέρει την άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί πέρα γενικά είναι η ομάδα να λειτουργήσει σε ένα άλλο επίπεδο και οργανωτικά, όπως ήδη αυτές τις μέρες που είμαι εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση για το τοπικό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, αλλά και αγωνιστικά. Σιγά σιγά, γιατί και η ομάδα είναι καινούρια σε μεγάλο βαθμό, έχει αρκετά νεαρά παιδιά, πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Υπάρχουν παίκτες που έχουν έρθει εδώ στην ομάδα που είναι ονόματα για τα δεδομένα της Αλφα Αθήνας, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι, ασφαλώς. Υπάρχουν παιδιά όπως ο Φαρινόλα, ο Κούντου, Σιγάλες, υπάρχουν παιδιά, ξεχνάω κάποιον τώρα, παιδιά τα οποία έχουν μια σημαντική πορεία στο ποδόσφαιρο και έχουν έρθει προκειμένου να βοηθήσουν τα αρκετά νεαρά παιδιά που έχουμε από πίσω. Λοιπόν, Γιάννη, η Νέα Ιωνία έπεσε στον πρώτο όμιλο, στον πιο δύσκολο από τους τρεις ομίλους, όπου υπάρχουν ομάδες όπως είναι ο Άταλος, η Διάνα, το Ηράκλειο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαι ο πρώτος που θα πει ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος από τους τρεις. Αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι έχουν πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι πάντα ωραίο να παίζεις με καλές ομάδες, γιατί σε βοηθάει και εσένα να παίξεις καλύτερα άμα είσαι καλή ομάδα. Επομένως, είναι μια πρόκληση για όλους μας, ένα κίνητρο να είμαστε κάθε εβδομάδα στην τζίτα που λέμε και να δούμε τι θα πετύχουμε. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική παίζεται με την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων. Είστε έτοιμοι? Θεωρώ με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, γιατί σας είπα εγώ τη Δευτέρα ξεκίνησα, ότι έχει γίνει μια αρκετά καλή δουλειά, μια πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι την Κυριακή θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με νίκη. Ωραία. Κάθε επιτυχία και σε εσένα, Γιάννη. Καλή σεζόν με υγεία. Ευχαριστώ πολύ.